Είναι ένα θέμα το οποίο σοκάρει, συγκλονίζει, σε ακούμε. Πράγματι σοκάρει, ένας δάσκαλος στην περιοχή του Κιλκής καταγγέλθηκε αρχικά από έναν μαθητή του ότι ασελγούσε σε αυτόν, καταγγέλθηκε λοιπόν στους γονείς του. Αυτό ήταν αρκετό όπως φαίνεται, καθώς οι γονείς του ανήλικου παιδιού πήγαν κατευθείαν στην αστυνομία, από όπου και προέκυψε ότι ο άνθρωπος αυτός ενδέχεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από δύο ακόμα περιπτώσεις με ανήλικα παιδιά. Δεν μιλάς άνθρωπος, μιλάς για ένα τέρας, για ένα σκουλίκι της κοινωνίας. Επειδή είμαστε ακόμα στην πράξη. Για ένα σκουλίκι, αν έχει πράξει όλα αυτά, που να το λιώνει κάτω. Έτσι. Να σε ελγεί σε ανήλικα παιδιά. Έτσι. Φτάνει πια με αυτούς τους παιδεραστές τους ανώμαλους. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έρθει το Υπουργείο. Και όχι μόνο υπάρχει βρουσκισμός, η ισόβια κάθεξε να μην ξαναδούν το φως, το αληθινό έξω. Παραδειγματισμός τουλάχιστον. Στην υπόγα μέσα, παρακαλώ, στην υπόγα μέσα. Ναι. Μέσα. Απομακρυσμένη από προσώπου γης. Γιατί οι δικοί λένε ότι όση ποινή κι αν φάνε, ό,τι κι αν γίνει, δεν σοφρονίζονται. Θα κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Κύριε Καμπούρη, λες νέα ίδρα, δηλαδή. Και θυμόμαστε. Και θυμόμαστε. Να μην βρεθεί, και θυμόμαστε που έχουν πιάσει, που φυλακίσει, έχουν βγει, που ξανά κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί.